από την εμπειρία μου αρκετές δεκάδες χρόνια. Μια πολιτισμένη κοινωνία προσδιορίζεται από το βαθμό που μπορεί να διασφαλίζει δικαιώματα πολιτών που δεν έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να τα διεκδικήσουν. Σωστή. Και αυτοί είναι τα παιδιά, οι γέροντες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πρόσφυγες. Σωστό. Το λέω αυτό γιατί... Φυλακισμένοι πρόσφυγες αυτοί, ναι, ναι, ναι. Το λέω αυτοί. Οι φυλακισμένοι έχουν τη δυνατότητα, διότι έχουν νου, μπορούν να διεκδικούν, να κάνουν τάξη. Έτσι. Έχει σημασία αυτό. Μεγάλη. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτό το τομέα η χώρα μας πήρε άριστα. Έχει σημασία. Διότι μια κοινωνία ενωμένων εθνών, ενωμένων κρατών δεν μπορεί να κρατηθεί εάν δεν έχει στοιχεία πολιτισμού σε προτεραιότητα. Τώρα να πάμε στα πιο πολιτικά. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή τρία μεγάλα μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι η οικονομία, το δεύτερο είναι το προσφυγικό, το τρίτο είναι η εξωτερική πολιτική άμυνα, ο πόλεμος. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό συμβάν από άποψη δυνατότητας να επηρεάσει τα πράγματα και ελπίζουμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσει είναι η συμφωνία για την καταπαύση της δράσης. Αυτό, εάν προχωρήσει, δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να περάσουμε σε μια έφεση, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα μήνα και σε δύο. Θέλει χρόνο. Για να σταματήσει τουλάχιστον να τροφοδοτεί αυτό την Ευρώπη. Και το προσφυγικό. Μα το προσφυγικό είναι αποτέλεσμα του φαινομένου. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να εγκαταστήσουμε όλους τους ανθρώπους σε μια ξένη χώρα. Είναι καημός ένας άνθρωπος να μένει σε μια άλλη χώρα και επιτρέψτε μου εκ της εμπειρίας μου να το καταθέσω. Ο καθένας θέλει να γυρίσει στον τόπο του. Άρα λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε συνθήκες ηρεμίας και ειρήνης σε εκείνη την περιοχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από αυτή την άποψη είναι ένα βήμα το γεγονός ότι συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία για την καταπαύση του πυρός, όπως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η αρνητική στάση της Τουρκίας. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγάλη κινητοποίηση σε διεθνές επίπεδο, ακριβώς για να μπορέσει η Τουρκία να συνενέσει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που έχουν να κάνουν. Τώρα να σας πω, κύριε Παπά, δεν πρέπει, πέραν του αγώνα πρέπει να γίνει να πέσουν οι φράχτες, να υπάρξει μια συνεννόηση κτλ. Όσο είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν πρέπει να συνοηθούμε τουλάχιστον να πάρουμε καμιά δραχμή να τους ταΐζουμε, να έχουν ένα πιάτο φαΐ, να έχουν μια. Το ξέρετε ότι αυτό είναι ένα διαρκής αγώνας που κάνουν οι υπουργοί μας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί εμείς έχουμε την τύχη και την ατυχία να έχουμε θάλασσα. Ο άλλος έχει στην αφράχτη. Μπορεί να τον βάζει από την πίσω μεριά να είναι πεινασμένο, κακομοίρη, αυτό. Αλλά δεν τον σκοτώνει. Ενώ εμεί, άμα βάλουμε βράχτη στη θάλασσα, τον σκοτώνουμε. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνουμε λοιπόν. Είναι προφανές, αυτό προφανές, είναι το πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που ήθελα να σου πω. Και ευτυχώς σε υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεννούν με αυτές τις πολιτικές. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ πιο αποφασιστική η παρέμβασή του. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμεί να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια διάλυση αυτής της Ένωσης. Μια διάλυση σημαίνει ένταση των ανταγωνισμών και η ένταση των ανταγωνισμών μπορεί να σημαίνει και θερμές εντάσεις. Και καταλαβαίνετε, η Ευρώπη δεν αντέχει. Και αν σε κάποια άλλη συνάντηση εδώ σας είχα πει ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η καταδίκη του κυρίου Σόλμπερ, διότι με τις πολιτικές του διαλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο διαλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταστήσει το λαό της Γερμανίας υπόλογο για άλλη μια φορά στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό για να κάνουμε ένα κύκλο, κύριε Οικονόμου. Και γι' αυτό, αλλά και ότι ξέρω εγώ, όλα μπερδεύω.